κυρίες Δεσποινίδη, κύριοι φίλοι και φίλες του Φιλαδέλφιου, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γήπεδο, στο εθνικό γήπεδο του Εθνικού Προφήτη, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου σήμερα, με τον Εθνικό Προφήτη να υποδέχεται την Δόξα Γερακαρούς στα πλαίσια του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ αερασιτεχνικής κατηγορίας. Οι δύο ομάδες που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο που μπαίνουν, να πούμε τις 11 των δύο ομάδων, για τον Εθνικό Προφήτη, Γιάγκα στα δοκάρια, Τζιμάνας, Κυριάκος, Μπάντης Μίλτος, Καραευθυμίου, Δασκαλόπουλος, Δελής, Κότσιος, Μπάντης Βαγγέλης, Μπελτσάκου και Ιορδανίδης. Η 11 για τον Εθνικό Προφήτη με τις μπλεφανέλες, με τις μαυρόασπρες ο Δόξα Γερακαρούς, με τον Παπαδόπουλο στα δοκάρια, Κυριακίδη, Παπαδημητρίου, Σαββίδη, Αθανασίου, Σιμεωνίδης, Κάρκας, Ρουσανίδης, Γρηγοριάδης, Σουμπέση και Σακολάρη. Η 11 και για την Δόξα Γερακαρούς. Όλα αυτά στα πλαίσια του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ αερασιτεχνικής κατηγορίας, όπως είπαμε, σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου, γήπεδο Προφήτη, για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει το μεγάλο παιχνίδι, αυτή τη σημαντική φάση του πρωταθλήματος. Με τον Εθνικό Προφήτη, φυσικά, αν πάρει τη νίκη, θα ανέβει η κατηγορία, θα ανέβει ένα σκαλί ανόδου. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτό το μεγάλο παιχνίδι σήμερα εδώ στο γήπεδο του Προφήτη. Δύο ομάδες που παίρνουν το σωστό σημείο, σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου, όπως είπαμε, εδώ στο γήπεδο του Εθνικού Προφήτη, με τους Μαδίτσι να σφυρίζει, ο διαιτητής του αγώνα, με βοηθούς Μπόλας και Γιώτης, οι τρεις διαιτητές διατεύουν τη σημερινή αναμέτρηση. Όλα έτοιμα για το παιχνίδι μας, για το φινάλε αυτού του μεγάλου μάτς εδώ σήμερα στο Εθνικό Στάδιο του Προφήτη. Όλα έτοιμα για την έναρξη αυτής της αναμέτρησης, για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτό το μεγάλο παιχνίδι της ΓΑΜΑ αερασιτεχνικής κατηγορίας, τον τέταρτο όμιλο. Λοιπόν, περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή του αγώνα. Μόλις ξεκινάει το παιχνίδι, πάμε να δούμε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Πάντα σε μια ευγενική χορηγία από το κρεοπωλείο το Παλίδης Ηλίας, που βρίσκεται στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, με τηλέφωνα 2-3-93-0-23-000. Με την Δόξα να έχει την μπάλα τώρα. Το γέμισμα της μπάλας, εκεί που ελέγχει ο αρχηγός του Προφήτη. Τσμινάς αλλάζει την μπάλα. Ιορδανίδης στο γέμισμα, το σούτ εκεί, την μπάλα καταλήγει εκτός. Με αρκετό κόσμο που παρακολουθεί αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, αυτή την πολύ ενδιαφέρον αναμέτρηση της ΓΑΜΑ αερασιτεχνικής κατηγορίας. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τον Εθνικό Προφήτη, μια που, όπως είπαμε, αν καταφέρει και πάρει τη νίκη σήμερα, θα ανέβει ένα σκαλί στην Β' αερασιτεχνική κατηγορία. Με τον αρχηγό να διώχνει εκεί τον Κότσιο. Το βαθιά παλιά με τον Μπελτσάκου να προσπαθεί να διώξει. Αθανασίου ελέγχει την μπάλα. Αλλάζει την μπάλα τώρα. Προσπάθεια δεν περνάει. Εδώ που κόβεται η παλιά. Με τον Εθνικό να έχει την μπάλα τώρα, γιατί προσπαθεί να περάσει, με τον Δελή να πατάει την μπάλα. Δελής προσπαθεί να περάσει μέσα από δύο παίκτες, κόβεται η προσπάθειά του. Ένα πλάγιο για την Δόξα τώρα. Πλάγιο που εκτελείται. Με τον Εθνικό Προφήτη να έχει την μπάλα, Κότσιος, η βαλιά του δεν θα περάσει. Δόξα είναι αυτή που έχει την μπάλα τώρα, με τον Ρουσβανίδη να προσπαθεί να περάσει, θα κάνει το φάουλ όμως.
Ένα φάουλ που εκτελείται πολύ γλίγορα με τον Ιορδανίδη να έχει την μπάλα. Να πατάει την μπάλα πολύ ωραία. Ιορδανίδης επιμένει στην προσπάθεια να περάσει την μπάλα εκτός. Όλα αυτά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Εθνικός προφήτης Δόξα Κερακαρού στο 0-0. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού. Πάντα μέσα από το philadelphio.gr, το δικό σας αγαπημένο κανάλι, και μην ξεχνάτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μας δώσετε κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε στην φετινή χρονιά εδώ και 4 χρόνια, φυσικά κοντά σας με πολύ ποδόσφαιρο, με αθλητικά γεγονότα, με πολιτικές εκδηλώσεις και διάφορα. Εδώ ένα, μια παλιά που προσπάθησαν να διώξουν η Δόξα σε πλάγιο για την ομάδα του Προφήτη, με τις μπλε φανέλες, όπως είπαμε, ο Εθνικός Προφήτης, με τις μαυρό-ασπρές η ομάδα της Δόξα Γερακαρούς. Εδώ στην προσπάθεια να περάσει η παλιά κόβεται η προσπάθεια του Κότσιου. Για να δούμε τώρα εδώ και έχουμε κόρνερ. Ο βοηθός ο Μπόλας δείχνει το σημείο του κόρνερ. Ένα κόρνερ που παίρνει με τον Κυριακίδη η Δόξα. Κυριακίδης έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού για την Δόξα. Εκτελείται η κεφαλιά, το διώξουμε από τους αμυντικούς εκεί του Προφήτη. Επιμένει και πάλι εδώ στην προσπάθεια ο Προφήτης με την Δόξα να κλέβει και πάλι την μπάλα. Πάει να περάσει. Προσπάθεια εκεί με τον Κάρκας να ανοίγει την μπάλα τώρα εδώ στην προσπάθεια να φεύγει ο Μπερσάκου. Η μπάλα εκτός εδώ με τον μπάντη τον Βαγγέλη να διαμαρτύρεται. Ο βοηθός δείχνει το σημείο του out. Παπαδόπουλος έτοιμος να δώσει την συνέχεια του παιχνιδιού μας για την Δόξα. Η βαθιά παλιά εκεί που καταλέγει στα πόδια του Γρηγοριάδη. Προσπάθεια να περάσει το κόψιμο της μπάλας με τον Τζιμινά να κόβει. Να δούμε εδώ στην προσπάθεια, διώχνουν οι παίκτες του Προφήτη σε πλάγιο. Σε ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Παπαδημητρίου. Έχουμε φάουλ με τον Τζιμινά να κάνει το φάουλ. Να παίρνει η Δόξα ακόμα ένα φάουλ τώρα. Με τον Θανασίου να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Θανασίου έτοιμος. Δύο παίκτες του Προφήτη στο τείχος. Εκτελεί ο Θανασίου. Η μπαλιά περνάει από όλους. Τρέχει Σιάγκας και μπλοκάρει σταθερά. Σιάγκας έτοιμος να δώσει το ελεύθερο για να συνεχιστεί το παιχνίδι μας. Η μπάλα στα πόδια του Σακολάρη. Κότσιος εκτελεί πολύ γλίγορα.
με τον παίκτη της Γερακαρούς εδώ να κόβει. Κυριακίδης έχει την μπάλα, αλλάζει με τον συμπαίκτη του. Κάρκας. Η βαθιά μπαλιά εκεί που υποδεικνύεται σε θέση offside όμως ο παίκτης της Δόξας. Με τον συμπαίκτη του προφήτη εδώ να διώχνει την μπάλα. Ο Σαββίδης πιο δυνατά και πιο ψύχρεμα διώχνει. Κυριακίδης θα διώξουμε τις μπάλας. Γρηγοριάδης πήγε να αλλάξει, δεν μπόρεσε. Ο προφήτης είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο τώρα της μπάλας. Η παλιά, το γύρισμα της μπάλας εκεί για να δούμε τώρα στην προσπάθεια. Πάει ο Κυριακίδης, κόβει, επιμένει ο Κυριακίδης εδώ και έχουμε το φάουλ για τον Κυριακίδη, για την Δόξα. Με τον Σαββίδη να εκτελεί. Σαββίδης. Το γέμισμα την μπάλα σε εκεί που δεν θα περάσει. Θα πατήσει πολύ ωραία τώρα. Σκαργολάρι. Προσπαθεί να αλλάξει εκεί το 1-2. Μπάλα στα πόδια των παιχτών της Δόξας. Το γύρισμα της μπάλα, το σουτ. Εδώ πολύ καλή στιγμή με τον Γρηγοριάδη να χάνεται στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, στο 5ο, στο 10ο λεπτό. 10 λεπτά ολοκληρώσαμε στο παιχνίδι. Εθνικός προφήτης Δόξα Γερακαρούς στο 0-0. Πολύ καλή στιγμή εκεί με τον Γρηγοριάδη να χάνει σημαντική φάση, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε αυτή την προσπάθεια που κάνανε οι παίκτες της Δόξας να φύγουν σε αντεπίθεση μέσα από το νούμερο ένα δικό σας αγαπημένο κανάλι. Ο μεγάλος αυτός, η μεγάλη αναμέτρηση σημερινή για την ομάδα του Εθνικού Προφήτη απέναντι στην Δόξα Γερακαρούς. Όπως είπαμε, αν πάρει τη νίκη ο προφήτης, είναι αυτός που θα πάρει την άνοδο για το εισιτήριο για την Β' ερασιτεχνική κατηγορία. Εδώ τώρα ένα φάουλ που σφυρίζεται. Ο κύριος Μαδίτσης σφυρίζει. Με τον Τζιμινά να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Όλοι οι παίχτες του προφήτη στην εστία του Παπαδόπουλου. Εδώ το σουτ, το γέμισμα, περνάει η μπάλα από όλους. Διώχνουν οι αμυντικοί της Δόξας στην προσπάθεια να φύγουν σε αντεπίθεση τώρα. Ο προφήτης θα κερδίσει και πάλι την μπάλα. Εδώ στην προσπάθεια τρέχει. Δεν θα προλάβει εκεί ο Ιρδανίδης. Ήταν πολύ δυνατή η μπάσα. Θα καταλήξει εκτός. Μπράβο, παιδιά, πάμε! Βλέπουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι στα πρώτα λεπτά με τις δύο ομάδες. Θα πούμε ότι βοηθάει και ο καιρός. Μια από τις πρωινές ώρες στην Θεσσαλονίκη έβρεχε. Ο καιρός έχει ανοίξει όμως όλη τη μέρα σήμερα. Μετά το μεσημέρι, εδώ στο Εθνικό Στάδιο του Προφήτη, διεξάγεται η σημερινή αυτή αναμέτρηση της ΓΑΜΑ ερασιτεχνικής κατηγορίας του 4ου ομίλου. Εδώ ένα πλάγιο τώρα που κερδίζει με τον Παπαδημητρίου να πηγαίνει να εκτελέσει. Παπαδημητρίου έτοιμος να δώσει την συνέχεια. Ωραίος ο συνδυασμός εδώ των παιχτών της με τον Κάρκα
να προσπαθεί να περάσει. Κυριακίδης η βαθιά παλιά, εκεί που δεν περνάει όμως. Και πάλι Κυριακίδης πιάνει την κεφαλιά σε πλάγιο για τον προφήτη. Ένα πλάγιο που εκτελείται με τον Γρηγοριάδη να διώχνει. Κυριακίδης έτοιμος να δώσει την συνέχεια σε αυτό το πλάγιο που κερδίζει η Δόξα Γερακάρους. Η προσπάθεια να περάσει εκεί ο Κάρκας. Κυριακίδης και πάλι έτοιμος να δώσει την συνέχεια, με τον εθνικό προφήτη να προσπαθεί να κλέψει εκεί την μπάλα. Θα πάρουν πολύ έξυπνα το πλάγιο με τον Κυριάκο να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Κυριακίδης διώχνει. Ο εθνικός είναι αυτός που έχει την μπάλα τώρα. Δεν προλαβαίνει τελικά εκεί. Την μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Ο Τζιμινάς δεν πρόλαβε. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα. Παπαδημητρίου τώρα. Έτοιμος να εκτελέσει. Ο Παπαδημητρίου που εκτελεί εδώ στην προσπάθεια θα πατήσει πολύ ωραία. Ο Ρουσβανίδης θα προσπαθήσει να περάσει μέσα από δύο παίκτες. Θα κάνει και το φάουλτ όμως. Με τον προφήτη να κερδίζει το φάουλτ. Αρκετός κόσμος παρακολουθάει αυτό το μεγάλο παιχνίδι σήμερα της ΓΑΜΑ ερασιτεχνικής κατηγορίας. Πάντα μέσα από το philadelphia.gr. Σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου, σκήπεδο προφήτη, εθνικός προφήτη Δόξα Γερακαρού στο 0-0 οι δύο ομάδες, όλα αυτά στο 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 15 λεπτά ολοκληρώσαμε στο παιχνίδι, το 0-0 παραμένει. Εδώ με τον Κότσιο να προσπαθεί να περάσει μια παλιά. Το γύρισμα της μπάλας, το διώξιμο από τους αμυντικούς, επιμένει ο προφήτης και πάλι εδώ το σούτ, τα συνεχόμενα σούτ από τον Κότσιο. Ξημινάς, εδώ που ζητάνε φάουλ και κάρτα φυσικά, οι φίλοι του προφήτη. Ο κύριος Μαδίτσης δείχνει φάουλ για την ομάδα της Δόξας. Με τον Αθανασίου να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Αθανασίου. Βαθιά μπαλιά, το διώξιμο από τους αμυντικούς του προφήτη. Εδώ στην προσπάθεια να περάσει, Κυριακίδης διώχνει την μπάλα. Επιμένει και πάλι η Δόξα εδώ στην προσπάθεια. Το γύρισμα της μπάλας δεν είναι σε θέση offside. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια. Μόνος του ο Γρηγοριάδης, σωτήρια. Ο Σιάκας μπλοκάρει συνέχεια στο προκρίμα στο 17. Αυτή η φάση απέναντι στον Γρηγοριάδη, μόνος του στον Σιάκα. Ο Σιάκας έκανε φοβερή επέμβαση
είπε όχι σε αυτή την προσπάθεια. Η Δόξα να ανοίξει το σκορ πολύ κοντά στο 18. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Μπελτσάκου να αλλάζει την μπάλα. Ο Ιορδανίδης τώρα θα δώσει το φάουλ αυτό που κερδίζει ο Προφήτης. Αρχιά εκεί ο Παπαδόπουλος όμως σε καλή θέση θα μπλοκάρει. Θα δώσει πολύ γλίγορα το ελεύθερο. Η μπάλα περνάει από όλους, δεν θα περάσει όμως και από τον Μπάντι εκεί τον Μίλτο. Ο Προφήτης είναι αυτός που προσπαθεί να φύγει σε αντεπίδηση τώρα. Έχουμε φάουλ σε πολύ καλό σημείο τώρα για την ομάδα του Προφήτη. Σε ένα φάουλ που πάνε δύο παίκτες του Προφήτη εκεί, ο Ιορδανίδης. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Και ο Δελής είναι. Ορδανίδης και Δελής. Ο Παπαδόπουλος στείνει το τείχος του συμπαίκτης του. Για να δούμε σε αυτό το φάουλ που κερδίζει. Δελής εκτελεί. Τελικά ο Παπαδόπουλος απεκρούει σωτήρια σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή εκεί. Πολύ καλό το σουτ. Στο 20. Κόρνερ για το Προφήτη. Με τον Δελή να εκτελεί πολύ σωστά, ο Παπαδόπουλος να πέφτει όμως, να λέει όχι σε αυτό το φάουλ του Εθνικού Προφήτη. Και τώρα στο πλάγιο, στο κόρνερ που κερδίζει ο Προφήτης, εκτελείται, περνάει μπάλα από όλους και η μπάλα στα δίκτυα, να που ο Εθνικός Προφήτης ανοίγει το σκόρ και κάνει ο Εθνικός Προφήτης Δόξα Γερακαρούς 1-0. Πολύ καλός ο συνδυασμός των παιχτών του Προφήτη, η μπάλα στα δίχτυα. Πανηγυρίζουν έξαλλα οι φίλοι του Προφήτη αυτό το γκολ που το ζητούσαν από το ξεκίνημα του αγώνα. Ένα πολύ καλό σουτ, πολύ καλός εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι γίνεται το Εθνικός Προφήτης Δόξας Γερακαρούς με τον Μπάντι, αν δεν κάνω, τον Βαγγέλη σκόρερ. 1-0 ο Προφήτης στο 20 ανοίγει το σκορ με τους φανατικούς φίλους του Προφήτη να πανηγυρίζουν έξαλλα αυτό το γκολ. Όπως είπαμε, αν πάρει την νίκη σήμερα ο Προφήτης θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο στην Β' τεχνική κατηγορία. Εδώ τώρα η Γερακαρού προσπαθεί να αλλάξει την πλευρά της, να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτό το παιχνίδι, το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι εδώ στο Εθνικό Στάδιο του Προφήτη, σε περιγραφή πάντα του Γιώργου Οικονόμου μέσα από το δικό σας αθλητικό κανάλι. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι μια ευγενική χορηγία, όπως είπαμε, από το κρεοπωλείο το Παλίδης Ηλίας που βρίσκεται στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2393-023000. Θα μας βρείτε στα Λαγκαδίκια. Την μπάλα πίσω. Σιάκας. Έτοιμος να δώσει το ελεύθερο. Μπάλα θα περάσει από όλους εκεί. Θα κλέψουν και πάλι οι παίχτες στον Προφήτη εδώ στην προσπάθεια. Δελής, το γύρισμα της μπάλας, το σουτ. Η μπάλα φεύγει από το δεύτερο δοκάρι. Εκτός στο 22 αυτή η φάση για τον Προφήτη. Ο Παδόπουλος έτοιμος να δώσει τη συνέχεια.
Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια να ανοίξει. Τώρα η Ορδανίδης προσπαθεί. Κόβεται εκεί από τον Παπαδημητρίου. Με τον Γρηγοριάδη να αλλάζει την μπάλα. Αυτός από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Με τον Σακολάρη να αλλάζει την μπάλα. Αργάτης εκεί προσπάθησε να περάσει. Κυριακίδης πάει να περάσει, να τα κάνει όλα μόνος του. Κόβει την προσπάθειά του. Ιορδανίδης γυρίζει πίσω. Περίπου 100 άτομα παρακολουθούν αυτό το μεγάλο παιχνίδι σήμερα της μεγάλης αυτής κατηγορίας, της Β, της Γ, συγγνώμη, ερασιτεχνικής κατηγορίας του τετάρτου ομίλου. Σιγά ο προφήτης είναι αυτός που προηγείται από το 20 με τον ωραίο σου του Μπάντι. Μπάλα στα δίχτυα. Εδώ ο Κυριακίδης διώχνει. Φύγε όλο! Προσπάθεια τώρα να φύγει με τον Γρηγοριάδη να πατάει την μπάλα. Μπάλα χτυπάει πάνω στο χέρι του όμως. Σταύρο! Και να σταματάει η αντεπίθεση για την δόξα. Τι κάνεις πάσα κύριε, πάρ' το μόνο σου ρε. Ο Μπάλτης ο Μίλτος τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ στα πόδια του Ιορδανίδη. Συνέχεια στο παιχνίδι μας βαθιά παλιά από τον Τζιμινά. Η μπάλα δεν περνάει. Προηγουμένως έχουμε πεσμένο πέθη τον Γρηγοριάδη στο έδαφος. Ο κύριος Μαδίτσης διακόπτει το παιχνίδι. Ο εθνικός προφήτης κρατάει από το 20 το γκολ και προηγείται. Στην προσπάθεια να περάσει ο παίκτης του προφήτη έκανε το φάουλ. Με τον Σαββίδη να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Σαββίδης εκτελεί βαθιά, η μπαλιά δεν θα περάσει. Τελείς. Και που δεν είναι κάποιος παίκτης όμως, ο Παπαδόπουλος ελέγχει, κατεβάζει την μπάλα. Αθανασίου η βαθιά μπαλιά. Κάρκας εδώ προσπαθεί να περάσει. Έχουμε κόρνερ τελικά. Όλα αυτά στο 26, ολοκληρώνουμε σε λίγο 30 λεπτά παιχνιδιού. Εθνικός προφήτης Δόξας Γερακαρούς 1-0 από το 20 με το γκολ του Μπάντι του Βαγγέλη. Προηγείται ο εθνικός προφήτη την Δόξα Γερακαρούς. Άρε βάζω τον έφαγε. Δεν μπορεί, δεν
το βλέπεις, ρε, είσαι τυφλός. Μπροστά σου είναι, ρε. Άντε στο παρακτήσα λίγο, ρε. Κοιμάστε. Μην μη λεράει. Πάμε στο κόρνερ τώρα που κερδίζει η Δόξα. Εδώ με τον Σκιάγκα με τις βροθιές να διώχνει η σωτήρια ο γκολκίπερ του Προφήτη και να δίνει την ομάδα του να φύγει σε γλίγορη αντεπίθεση που κόβεται τώρα η προσπάθειά τους σε θέση offside, όμως που δείχνει ο παίκτης της Δόξας από τον βοηθό και τον Μπολά. Έχουμε αρκετό παιχνίδι μπροστά μας. Να πούμε αν κρατήσει το 1-0 ο Προφήτης μέχρι και το φινάλι του παιχνιδιού, αυτός είναι που θα πάρει το εισιτήριο για την Β' ερασιτεχνική κατηγορία. Σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι σήμερα, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρον αναμέτρηση. Εδώ ένα λάθος από τον τερματοφύλακα του Σιάγκας, βγήκε. Διώχνουμε όμως οι παίκτες του Προφήτη με τον Τζιμινά να είναι σε καλή θέση εκεί να διώχνει. Ιορδανίδης θα κόψει πολύ ωραία, θα αλλάξει. Μπελτσάκου πατάει την μπάλα, θα κάνει και την σέντα, θα τη βγάλει ο Παπαδόπουλος, όμως σταθερά θα βροκάρει την μπάλα. Μείνε, ρε, μην κλείνεις. Ο Δελής εδώ προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, επιμένει και πάλι η ομάδα της Δόξας σε αυτή την αντεπίθεση. Θανασίου προσπάθησε να περάσει. Δελής πατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει, κόβεται η προσπάθειά του με τον Κυριακίδη. Τώρα να αλλάζει ο Δελής, κόβει, ο Παπαδόπουλος βγαίνει. Κυριακίδη σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι της γάμα αεραστεχνικής κατηγορίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την ομάδα του Προφήτη σήμερα απέναντι στην φιλοξενούμενη Δόξα Γερακαρούς. Να δούμε αυτό το φάουλ τώρα που κερδίζει η Δόξα. Με τον Κάρκα να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Πάνω στο τείχος, μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Ο Δελής είναι στο έδαφος. ...31 λεπτά ολοκληρώσαμε στο παιχνίδι. Εθνικός Προφήτης Δόξα Γερακαρούς 1-0 από το 20. Με τον Βαγγέλη τον Μπάντι να σκοράρει για να βάζει την ομάδα του μπροστά. Εδώ σε μια σύγκρουση των δύο παιχτών του Σαββίδη. Προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα. Συγκρούονται οι δύο παίκτες, θα δει και την κίτρινη κάρτα όμως ο Σαββίδης. Με πληροφορούν από τον πάγκο, θα έχουμε την αλλαγή σε λίγο από την πλευρά της Γερακαρούς. Ο προπονητής της Γερακαρούς αλλάζει
λίγο την όψη του, της ομάδος του. Για να δούμε ποιος θα έχει βγει. Αθανασίου με το νούμερο 5, ναι. Αθανασίου είναι. Στη θέση του ο Κουκουτζής με το νούμερο 12. Για πάμε σε αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Δελής. Τώρα θα εκτελέσει από πολύ μακριά. Το διώξιμο από τους παίκτες της Δόξας. Μένει εδώ η Προφήτης με τον Ιωδανίδη. Παπαδόπουλος βγαίνει και μπλοκάρει. Όλα αυτά στο 33 με 34 τελευταίο δεκάλεπτο για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά του μεγάλου αυτού παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο του Προφήτη. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τον Προφήτη σήμερα απέναντι σε μια δυνατή Δόξα. Παλεύει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα εδώ και λίγα λεπτά, να χάνει σημαντικές φάσεις. Φάουλ που εκτελείται, περνάει η μπάλα από όλους. Ο Δελής εκεί θα διώξει. Τσιμινάς πήγε να διώξει. Κερδίζουν οι παίκτες εδώ της Δόξας σε θέση offside. Ο Γρηγοριάδης. Βλέπετε και ένα πλάνο χαρακτηριστικό από την εξέδρα των οπαδών του Προφήτη. Ευχαριστούμε τον κάμερμαν, τον Σπύρο τον Μαλέα, για το πλάνο που έδωσε από τους φανατικούς φίλους του Προφήτη που σήμερα ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα τους στη μεγάλη προσπάθεια, στη μεγάλη άνοδο που προσπαθεί για το σημερινό παιχνίδι. Τσιμινάς έτοιμος, εκτελεί. Ο Τσιμινάς την προσπάθεια να κλέψει. Έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελείται πολύ γλίγορα. Με τους παίκτες του Δόξας τώρα να προσπαθούν να φύγουν σε αντεπίθεση. Το Σαρκολάρι στην προσπάθεια. Έχουμε κόρνερ. Τον Κυριακίδη να πηγαίνει να εκτελέσει. Όλα αυτά στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 36 είμαστε εμείς. Ένα κόρνερ που κερδίζει η ομάδα της Δόξας. Εκτελείται το διώξιμο της μπάλας. Σε πρώτη επαφή της μπάλας ο Γκουτζής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Φεύγουν σε γλίγορα αντεπίθεση τώρα η ομάδα του με τον Ιορδανίδη του Προφήτη. Σφύρα, βρε, σφύρα! Μπελτσάκου είναι στο έδαφος. Διακοπή στο παιχνίδι μας. Μπελτσάκου έδιωξε την μπάλα. Να κερδίσουν οι παίκτες της Δόξας. Yeah.
Κάρκα στην προσπάθεια να περάσει την μπάλα. Έληξε ρε! Κάτσε πάνω, κάτσε ψηλά. Όλα αυτά στο 38. 6 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό αυτού του μεγάλου παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο του Προφήτη. Με τον Κυριακίδη να εκτελεί αυτό το πλάγιο. Προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Προφήτη εδώ. Ο λάθος Γρηγοριάδης πάει να γυρίσει. Γιορδανίδης αλλάζει. Τζιμινάς καλή εκεί που η Ιωαννίδης είναι. Θα γυρίσει την μπάλα, θα βρει πολύ ωραία τον συμπαίκτη του. Αυτός θα κάνει τη σέντρα χαμηλά, ο Παπαδόπουλος όμως πιο εύκολα μπλοκάρει την μπάλα και φεύγει σε αντεπίθεση τώρα με τον Κυριακίδη για την δόξα. Όλα αυτά στο τελευταίο πεντάλεπτο μπήκαμε. Στο 40 συγκεκριμένα για το πρώτο μίχνο εθνικός προφήτης Δόξα Γεραγαρού από το 20 με το γκολ του Μπάντι του Βαγγέλη προηγείται με 1-0. Εδώ ο Δελής τώρα προσπαθεί να περάσει, θα πάρει το φάουλ. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει αυτό το μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Σήμερα έχουμε ακόμα ένα 45 λεπτό. Ολοκληρώνοντας σε λίγο το πρώτο ημίχρονο. Με τον Κότσιο, τον αρχηγό του Προφήτη, να εκτελεί αυτό το φάουλ. Θα κάνει την σέντρα, Παπαδόπουλος βγαίνει με τις βροχές, μπλοκάρει. Δελή στην προσπάθεια να διώξει. Παπαδόπουλος εκεί έδιωξε. Ο Δελής πήγε να κλέψει την μπάλα να σουτάρει, δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα εκεί που ήθελε. Εδώ το πολύ ωραίο κόψιμο από τον Μπερτσάκου. Προκλωθούνται έξαλα από τους φανατικούς φίλους του Προφήτη. Τελευταία 4 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά. Με τη δόξα να επιμένει και να προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Παπαδημητρίου έτοιμος. Εκτελεί. Ο Δελής εδώ με τον Σαββίδη, θα πάρει το φάουλ του όμως ο Σαββίδης στο σπρώξιμο του Δελή. Χαμηλά εκτελεμένο πολύ γλίγορα από τον Γρηγοριάδη η μπάλα. Αλλάζει πολύ ωραία με τον συμπαίκτη του. Αν το μη σε χωνεύουνε. Εδώ έχουμε μια μικρή ένταση. Μια μικρή ένταση τώρα από τους παίκτες. Με τον πεσμένο παίκτη του Προφήτη στο έδαφος.
Έχουμε ένα φάουλ για τον προφήτη τώρα. Κάμερα μάμ που είσαι. Ακούγομαι. Και εδώ συνεχίζετε στο γήπεδο. Ο Ερδανίδης τα λέει εκεί με τον κύριο Αδίτσι. Ο Μπελτσάκου είναι στο έδαφος. Εμείς ολοκληρώνουμε περίπου σε ένα λεπτό στα 45 του παιχνιδιού. Εθνικός προφήτης Δόξα Κερακαρού 1-0 από το 20. Σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, σε μια πολύ ενδιαφέρον αναμέτρηση για τον εθνικό προφήτης απέναντι στην φιλοξενούμενη Δόξα Κερακαρούς, που προσπαθεί εδώ και λίγες ώρες, περίπου λίγα λεπτά, να φέρει το γκολ της σοφάρισης. Κάνει σημαντικές φάσεις ο προφήτης στον το Δασκαλόπουλο, έχασε σημαντική φάση να ανοίξει το σκορ. Ο Παδόπουλος τρέχει εκεί, μπορεί να βγει μπάλα εκτός, θα μπλοκάρει σταθερά. Όλα αυτά στο 45. Μπαίνουμε πλέον στις καθυστερήσεις. Ένα φάουλ που παίρνει η Δόξα τώρα. Ο διαιτητής του αγώνα καλεί τον γιατρό να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον πεσμένο παίχτη της Δόξας. Ο Σαγκολάρη είναι αυτός που είναι στο έδαφος. Το παιχνίδι είναι στο 1-0 από το 20. Τι Ελλάδα! Πλάγιο για την Δόξα που εκτελείται ένας στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο από τον κύριο Μαδίτσι. Βλέπει το ρολόι του ο κύριος Μαδίτσης και κάπου εδώ το σφύριγμα του πρώτου ημίχρονου. Εθνικός προφήτης Δόξας Γεραγαρούς 1-0 με τον γκολ του Μπάντι του Βαγγέλη από το 20. Τίποτα άλλο. Προσωρινά μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ. Επιστροφή και πάλι, κυρίες Δεσμονίτσια και κύριοι, εδώ στο Εθνικό Στάδιο του Προφήτη. Εθνικός Προφήτης Δόξας Γεραγκαρούς στα πλαίσια του προγραμματος Β' της ΓΑΜΑ ερασιτεχνικής κατηγορίας στον τέταρτο όμιλο. Το παιχνίδι είναι στο 1-0 υπέρ της, του Προφήτη από το 20, με τον Μπάντι τον Βαγγέλη να σκοράρει και να βάζει την ομάδα του Προφήτη μπροστά στο σκορ. Ένα πρώτο ημίχρονο πολύ με αξιόλογες καλές στιγμές, με τον Γρηγοριάδη να χάνει τραγικές ευκαιρίες για την Δόξα. Μόνος του απέναντι στον Σιάκα δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα σε αρκετές στιγμές. Ένα πρώτο ημίχρονο πολύ καλό
από τις δύο πλευρές, ένα δυνατό παιχνίδι πάντα μέσα από το philadelphia.gr, το δικό σας αγαπημένο κανάλι, σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι μια ευγενική χορηγία από το κρεοπωλείο το Παλίδης Ηλίας που βρίσκεται στη Λαγκαδί και Θεσσαλονίκης, με το νούμερο ένα κρεοπωλείο στην περιοχή στα Λαγκαδίκια. Στο παιχνίδι μας και πάλι εδώ τώρα με τον εθνικό προφήτης να προσπαθεί να διώξει την μπάλα. Θα πάρει το πλάγιο με τον Σαββίδη, αφήνει στον Κυριακίδη. Κυριακίδης εκτελεί, ένα φάουλ τώρα με τον Ζερίδη. Να παίρνει αυτό το φάουλ. Όλα αυτά στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Σε ένα πολύ καλό σημείο τώρα από την δεξιά πλευρά η δόξα είναι αυτή που θα πάρει το φάουλ. Ο Σιάκας χάνει στάσεις στο τείχος, στους συμπαίκτες του, εκτελείται, περνάει μπάλα από όλους, η κεφαλιά εκεί με τον Ρουσβανίδη να πιάνει την κεφαλιά, να μην μπορεί όμως να κάνει κάτι το αξιόλογο. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο, τα επόμενα 45 λεπτά αυτού του μεγάλου παιχνιδιού εδώ στο Προφήτη. Ένα κρίσιμο παιχνίδι σήμερα για τον εθνικό προφήτης απέναντι στην Δόξα που παλεύει να φέρει τον γκολ της σοφάρισης. Ο προφήτης είναι αυτός που κρατάει από το 20 το γκολ. Αν κρατήσει την νίκη, είναι αυτής που θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο στην Β' ερασιτεχνική κατηγορία. Εδώ τώρα με τον Ιορδανίδη να αλλάζει πλευρά, να διάξει το τρόπο. Βεδελής κατεβάζει, θα γυρίσει, θα σουτάρει. Ο Παπαδόπουλος θα μπλοκάρει. Πολύ καλή στιγμή με τον Δελή εδώ το σουτ. Ο Παπαδόπουλος είπε όχι όμως. Στα πρώτα λεπτά στο 48 η δόξα είναι αυτή που έχει την μπάλα τώρα. Η Ζερίδης γυρνάει, κάνει τη σέντρα εκεί που θα πιάσει την κεφαλιά. Επιμένει η δόξα εδώ σε αυτή την προσπάθεια. Κυριακίδης. Διώξουμε όπως από τους πράκτες του προφήτη. Ο Κουτζής αλλάζει το 1-2. Ελέγχει. Μπερσάκου αφήνει να βγει η μπάλα εκτός. Όλα τίμα για την συνέχεια του μεγάλου αυτού παιχνιδιού. Στο 50 ολοκλήρωσαμε 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εθνικός προφήτης δόξα Γερακαρούς 1-0. Εδώ ο Δελής το προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Ιορδανόπουλος στο σούτ από πολύ μακριά, ο Παπαδόπουλος μπλοκάρει σταθερά. Πολύ γρήγορα ο Παπαδόπουλος διώχνει, μια που η ομάδα του είναι πίσω στο σκορ. Λιακίδης, το γέμισμα της μπάλας δεν θα περάσει. Δελής, βαθιά μπαλιά, εκεί που δεν θα περάσει όμως και αυτή η πάσα. Τζιμινάς στο πλάγιο.
Χιζερίδης πατάει, αλλάζει από την άλλη πλευρά, Παπαδημητρίου στην προσπάθεια να διώξει. Ο Τζιμινάς εδώ έδιωξε. Φάουλ όμως για την Δόξα. Προηγουμένως ο Μαδίτης φυρίζει. Σε ένα ακόμα φάουλ για την Δόξα Κυρακαρούς. Καλή εκτελεγμένο εκεί, περνάει από όλους η μπάλα. Η μπάλα θα καταλήξει τελικά εκτός. Ο Κυριάκος αφήνει πολύ ωραία η μπάλα να βγει εκτός. Ο μπάλις ο Μίλτος τώρα είναι έτοιμος να δώσει την συνέχεια. Η βαθιά μπαλιά εκεί, το χέρι του Κότσιου. Σαλκολάρα αλλάζει την μπάλα, προσπαθεί να γυρίσει η Κυριακίδης. Φεύγει εδώ τώρα ο παίκτης του Προφήτη. Με τον Μπάντι, τον Βαγγέλη, να φεύγει μόνος ο Παπαδόπουλος μπλοκάρει. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, βλέπετε τον Μπάντι, τον Βαγγέλη, τον σκόρερ του γκολ του Εθνικού Προφήτης να είναι στο έδαφος. Είναι οι πρώτες βοήθειες από τον διαιτή του αγώνα. Συνέχεια σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι της γάμα αεραστεχνικής κατηγορίας, Εθνικός Προφήτης Δόξα Κυρακαρούς 1-0 από το 20. Χωρίζει τις δύο ομάδες το γκολ. Με τον παίκτη του Δόξας να προσπαθεί τώρα να περάσει ο Δελής. Είναι αυτός που πιέζει. Αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα. Θα κόψει ο Κότσιος. Κυριακίδης κατεβάζει. Αλλάζει πολύ ωραία με τον συμπαίκτη του Σημεωνίδης. Παλιά δεν θα περάσει. Τζιμινάς που κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί, μια κούρσα για τον Προφήτη, κόβεται η προσπάθειά του όμως. Καραευθυμίου διώχνει. Ελέγχουν οι παίκτες της Δόξας. Με Κυριακίδη προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα. Ζερίδης. Πολύ δυνατή παλιά όμως δεν προλαβαίνει. Μπάντης έτοιμος
Διώχνει την μπαλά. Ζηρίδης θα περάσει, θα κάνει τη σέντρα πάνω στον αρχηγό του προφήτη. Ζηρίδης επιμένει να προσπαθεί να κάνει όλα μόνος του. Δελής εδώ που προσπάθησε να διώξει. Επιμένει δόξα και πάλι. Το γύρισμα της μπάλας. Τρέχει εκεί ο Παπαδημητρίου μαζί με τον Δασκαλόπουλο. Αλλάζει την μπάλα. Σαββίδης θα διώξει. Κυριακίδης ήταν πολύ δυνατή, δεν προλαβαίνει. Μπάλα σε πλάγιο για τον εθνικό. Κυριάκος στο πλάγιο. Κυριακίδης μονομαχή εκεί. Βελσάκο είναι αυτός που θα πάρει τώρα το φάουλ. Με τον Κότσιο να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Κότσιος στο γέμισμα της μπάλας εκεί. Διώχνουν οι παίκτες της δόξας. Επιμένουν με τον Κυριακίδη. Κυριακίδης πάει να αλλάξει την μπάλα. Αλκολάρη αλλάζει. Έρχεται ο Κότσος, θα κόψει καθαρά σε πλάγιο. Συμπληρώνουμε μία ώρα παιχνίδι σε λίγο. Εθνικός προφήτης Δόξα Κυριακάδους 1-0 από το 20 του πρώτου ημιχρόνου. Σιάκας αλλάζει. Ο Μπάντης, ο Μίλτος προσπάθησε να περάσει την παλιά. Θα δει φυσικά και την κίτρινη κάρτα και ο Κυριάκος. Σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ τώρα για την Δόξα. Με τον Κάρκα να παίρνει πρωτοβουλία να εκτελέσει. Τρισμαδίτσης λέει τους πρόεδρους του προφήτη να πάνε στην σωστή θέση. Για να δούμε τώρα σε αυτό το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Δόξα. Όλα αυτά στο 59-60. Πολύ ψηλά η μπάλα θα περάσει από την αιστεία του Σιάκα. Μπράβο, την έκλεισες! Διακόπτει ο διαιτητής του αγώνα το παιχνίδι. Κύριος Μαδίτς κοιτάει τα δίχτυα εκεί στην αιστεία του Σιάκα. Έχει μια τρύπα εκεί, προσπαθούν οι φίλοι παράγοντες. Βλέπετε σε πρώτο πλάνο εκεί την αιστεία του Σιάκα. Έχει ανοίξει ο δείκτης. Κατέβασε τη σημαία, ρε!
Να δούμε εδώ ο διαιτητής πάει στον βοηθό του να τα πούνε λίγο. Πάει στον πάγκο της Κερακαρούς εκεί, κάνει συστάσεις στον πάγκο. Το παιχνίδι σε διακοπή, στο 62 μπήκαμε εμείς. Κύριος Μαδίτη τα λέει με τον βοηθό του εκεί. Αποβάλλει κάποιον παράγοντα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, της δόξας εκτός. Ο Μπόλας εκεί τα λέει με τον διαιτητή του αγώνα. Αποβάλλεται ο παράγοντας της Κερακαρούς, βλέπετε, να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο μετά του Μπόλα προς τις τάσεις των διαιτητή, στον κύριο Μαδίτση, να απεβάλλει τον παράγοντα της Κερακαρούς έξω. Το παιχνίδι σε διακοπή ακόμα, είμαστε στο 63 με 64. Είχαμε διακοπή στο παιχνίδι περίπου ένα πεντάλεπτο. Φυσικά θα έχουμε καθυστερήσει στο φινάλε του παιχνιδιού. Εδώ ο Δελής προσπάθησε να κλέψει. Διώξουμε της μπάλας. Συνέχισε το παιχνίδι με την δόξα να προσπαθεί να φέρει τον κόλ της σοφάρισης. Εδώ τώρα με τον Σιάκα να βγαίνει πολύ σταθερά ο goalkeeper, να χειροκροτείται από τους φανατικούς φίλους του προφήτη. Εδώ η προσπάθεια ο Σιάκας να κόψει. Όλα αυτά στο 65 με 66. Βανίδης εδώ προσπάθησε να διώξει. Καραευθυμίου, το διώξιμο της μπάλας. Ο προφήτης είναι αυτός που κρατάει το σκορ. Εθνικός προφήτης δόξα Κερακαρού από το 20 με τον γκολ του Μπάντι του Βαγγέλη προηγείται με 1-0. Είχαμε πολύ καλές στιγμές για την δόξα με τον Γρηγοριάδη να χάνεται ευκαιρίες να ισοφαρίσει.
Προφήτης είναι αυτός τώρα που έχει την μπάλα με τον Σιάγκα. Να σταματάει. Για να δούμε τι θα μας επιβλάξει αυτό το μεγάλο παιχνίδι στη κρίσιμη αναμέτρηση του Προφήτη απέναντι στην Γερακαρού. Εδώ με τον Δελή τώρα να τρέχει, βγαίνει ο Παπαδόπουλος, διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Σε πολύ καλή θέση εκεί ο Παπαδόπουλος. Βγαίνει. Με τον Κυριάκο τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Κυριάκος εκτελεί. Έχουμε αλλαγή της μπάλας για την Δόξα. Κακώς τιμένο το πλάγιο εκεί. Τώρα αλλαγή για τον Προφήτη. Με τον Κότσιο να εκτελεί σωστά τώρα. Να παίρνει το φάουλ εκεί ο Μπελσάκου. Σε πολύ καλό σημείο τώρα. Ο Μπόλας καλεί τον διαιτή κοντά του. Μαδίτσης εκεί. Σταματάει τώρα το παιχνίδι και πάλι. Αστέρι! Για να δούμε, πάει στον πάγκο της Δόξας. Διακοπή και πάλι στο παιχνίδι μας. Και πάλι διακόπη στο παιχνίδι με τον κύριο Μαδίτση να διακόπτει το παιχνίδι και να τα λέει εκεί με τον πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, της Δόξας. Για να δούμε σε αυτό το φάουλ που κερδίζει τώρα ο Προφήτης σε πολύ καλό σημείο. Δύο παίχτες εκεί, ο Μπάντης, ο Μίλτος μαζί με τον Ιορδανίδη. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει, Ιορδανίδης και Μπάντης. Ιορδανίδης έτοιμος με τον Μπάντη να εκτελεί. Μπάλα στα δίχτυα, να που γίνεται το εθνικό Προφήτης Δόξα Γερακαρού 2-0. Πολύ καλό τον γκολ από τον Μπάντη, τον Μίλτο. Κάνει το Προφήτης, εθνικός Προφήτης Δόξα Γερακαρού στο 70 ακριβώς. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς από τους φίλους του Προφήτη να πανηγυρίζουν έξαλλα αυτό τον γκολ. Ο Μπάντης σε πολύ καλή εκτέλεση. Η μπάλα στα δίχτυα και έτσι εθνικός Προφήτης Δόξα Γερακαρούς 2-0. Σφραγίζει την νίκη εδώ τώρα ο Προφήτης. Φυσικά η Δόξα είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο για να προσπαθήσει και ζητάει εδώ και αρκετή ώρα ένα γκολ. Να δούμε αν αλλάξει κάτι στα επόμενα περίπου 20 λεπτά που απομένουν για το φινάλε του μεγάλου αυτού παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο του Προφήτη. Η μπάλα στα δίχτυα στο 70. Για
Εδώ η Δόξα που ζητάει τον γκολ τώρα. Πιέζει αρκετά την αιστεία του Τσιάκα. Κυριακίδης. Δελής. Αλλάζει πολύ ωραία. Ο Σαββίδης κόβει την μπάλα. Μάλλον φάουλ για την Δόξα. Κάνει ο Σαββίδης. Μπάντης. Είναι στο έδαφος. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Δελή τώρα να σουτάρει. Πολύ ψηλά η μπάλα. Στο 71 μπήκαμε με 72 του παιχνιδιού. Εθνικός προφήτης Δόξα Γερακαλούς 2-0. Με τα γκολ του Μπάντη του Βαγγέλη και του Μπάντη του Μίλτου. Στο 20 και στο 70. Είδατε φυσικά τους οπαδούς του προφήτη να πανεγυρίζουν έξαλλα αυτό το γκολ. Μια που βλέπουν την ομάδα τους να παίρνει το εισιτήριο στην Β' ερασιτεχνική κατηγορία. Ο Μπάντης ο Βαγγέλης είναι αυτός που αποχωρεί και χειροκροτείται από τους οπαδούς του προφήτη. Παπαδόπουλος έτοιμος να δώσει την συνέχεια. Διώξουμε τις μπάλας εκεί που κόβουν με τον Σημειονίδη. Καρκας αλλάζει. Η Ζερίδης, το γεύμα της μπάλας, ο Σιάκας είναι αυτός που μπλοκάρει τώρα. Τα 74 λεπτά ολοκληρώσαμε στο παιχνίδι, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της γάμα ερασιτεχνικής κατηγορίας του τετάρτου ομίλου. Εδώ τώρα με τους παίχτες, με τον Σαββίδη να κόβει καθαρά την μπάλα, να αλλάζει με τον Παπαδημητρίου. Το διώξιμο της μπάλας, Κότσιος βαθιά παλιά. Γιορδανίδης πάει να πιάσει το σουτ. Δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα εκεί που ήθελε. Κόβουν οι παίχτες της Δόξας. Τον Κιζηρίδη να αλλάζει την μπάλα. Κάρκας να πατάει την μπάλα, θα γυρίζει Κιζηρίδη στο σουτ. Μπάλα φεύγει εκτός. Τώρα θα γίνει η αλλαγή και για την Δόξα. Με τον Σημειονίδη να αποχωρεί από το παιχνίδι. Στο 75 αυτή η αλλαγή. Σε πολύ καλή θέση ο Κυριάκος εκεί παραχωρεί το πλάγιο με τον Κυριακίδη να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Κυριακίδης θα πατήσει, θα κατεβάσει και πάλι. Αλλάζει με τον συμπαίκτη του αυτός από την άλλη πλευρά, με τον Σαββίδη να αλλάζει. Ο Δελής είναι αυτός που φεύγει τώρα. Δελής, βγαίνει ο Παπαδόπουλος. Δελής, η μπάλα τελικά εκτός. Να που χάνεται. Σημαντική φάση στο 76 με τον Δελή να βγαίνει ο Παπαδόπουλος, να μην μπορέσει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.
Τραγική ευκαιρία για τον προφήτη εδώ. Χάνεται για το τρίτο γκολ. Ο προφήτης είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο τώρα στην... Και πάλι... Αυτό το τριάρι το κρατάς μέσα, βρε βλάκα. Εστε διάλογο, βγάζεις όλους και τον αφήνεις και παίζει. Έχουμε φυσικά την αλλαγή στο 77 για την δόξα. Για να δούμε τώρα εδώ με τον Δελή, τον Κότσιο. Πάει και ο Ιορδανίδης εκεί. Θα δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πολλά μέτρα από την αιστεία του Παπαδόπουλου όμως. Και ο Μαδίτς τα λέει πάλι με τον βοηθό του. Βγάζει κόκκινη κάρτα στον Παπαδημητρίου, αν δεν κάνω λάθος. Το γύρισμα της μπάλας εκεί έρχεται πολύ ωραία. Ο παίκτης τους δόξας και διώχνει. Να που παίζει με 10 παίκτες η ομάδα τους δόξας στα επόμενα 10 με 12 λεπτά που απομένουν για το φινάλε του μεγάλου αυτού παιχνιδιού της γάμα έρασης τεχνικής κατηγορίας. Πάντα σε περιγραφή του Γιώργου Οικονόμου εδώ στο γήπεδο του Προφήτη. Ένας αγώνας που μας προσφέρει το κρεοπωλείο, το Παλίδης, που βρίσκεται στα Λαγκαδίκια. Οι πρώτες βοήθειες στον πεσμένο παίκτη του Προφήτη εκεί, τον Κότσιο, που είναι στο έδαφος. Γίνονται οι πρώτες βοήθειες στον αρχηγό του Προφήτη. Πάμε στο πλάγιο τώρα για την δόξα. Κιζερίδης πατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει μέσα από δύο παίκτες την μπάλα, δεν μπορέσε. Ο Κυριακίδης έρχεται, κόβει. Σπανός. Η αλλαγή σε πρώτη επαφή της μπάλας. Κιζερίδης γυρίζει, κάνει το σουτ. Ο Σιάκας αφήνει πολύ ωραία την μπάλα να καταλήξει εκτός. Εμείς μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 80. Αλλαγή τώρα για την ομάδα του Προφήτη. Με τον Ιορδανίδη να αποχωρεί από το παιχνίδι. Ο Προφήτης είναι αυτός που κρατάει το σκορ, το 2-0. Με το που σφίξει τελειώνει, φεύγω, μπαίνω μέσα. Ξύλο, ξύλο. Φέρτο, φέρτο. Συνέχεια με τον Κιζηρίδη εδώ τώρα να προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Κιζηρίδης θα πάρει το κόρνερ, πολύ ωραία. Σε αυτή την αντεπίθεση να
πάρει το δόξο το κόρνερ στο 81. Πολύ γρήγορα εκτελεγμένο. Χαμηλά η μπάλα, θα περάσει από όλους. Είναι ο Κότσιος εκεί που διώχνει. Δελής που πατάει τώρα την μπάλα. Αλλάζει πολύ ωραία με τον συμπαίκτη του. Δελής που πιέζει. Για να δούμε φυσικά τι θα μας επιφυλάξει αυτό το παιχνίδι που πλησιάζει στο φινάλε του, 9 λεπτά πριν τη λήξη του μεγάλου αυτού παιχνιδιού. Ο προφήτης, όλα δείχνουν ότι θα είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο στην Β' ερασιτεχνική κατηγορία, στην άνοδο. Το κόψιμο εκεί της μπάλας από τον Κυριάκο. Μπάλα περνάει από όλους. Λάγιο για τον προφήτη. Σε ένα ακόμα πλάγιο που εκτελείται. Ο Ισπανός έρχεται με το κεφάλι, παραχωρεί νέο πλάγιο. Κυριάκος εκτελεί εδώ στην προσπάθεια, ο προφήτης να περάσει. Κυριακίδης διώχνει. Επιμένει και πάλι η ομάδα του προφήτη εδώ τώρα στην αντεπίθεση. Θα κόψουν και πάλι οι παίκτες της Δόξας. Πάτημα της μπάλας. Βανίδης αλλάζει. Ο Κιζηρίδης ζητάει. Ο Κιζηρίδης προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του. Και έχουμε εκτός όλα αυτά στο 84. Τελευταία 7 λεπτά απομένουν για το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Οι φίλοι του προφήτη φυσικά είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν τη μεγάλη άνοδο της ομάδος. Σε αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε εδώ μέσα από το γήπεδο του προφήτη. Για να δούμε τώρα στην καθεσία με τον παίκτη εκεί του προφήτη να πατάει την μπάλα. Να προσπαθεί να αλλάξει. Γυρίζει την μπάλα. Δελής σε θέση offside όμως. Έρχεται με πολύ δύναμη ο Μπάντης, ο Μίλτος. Παραχωρεί το πλάγιο. Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του προφήτη τώρα. Με τον Δασκαλόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Δασκαλόπουλος είναι. Αποχωρεί αυτό το παιχνίδι. Ο προπονητής του προφήτη, ο κύριος Φάνης, ο Πάτερ Φάνης, δυναμώνει και εξυπηρετεί την ομάδα του με τους νέους παίκτες στην ομάδα. Με τους φίλους
του προφήτη να είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Περιμένουν την λήξη του αγώνα για να πανηγυρίσουν αυτή το εισιτήριο που δίνει στον προφήτη το προβάδισμα να ανέβει η κατηγορία. Εδώ το σούτ, έχουμε πέναλτι, το έχει δώσει, ναι. Έχει δώσει, έχει ο Μαδίτσης, και ο Μαδίτσης φυρίζει στο σημείο πέναλτι. Για να δούμε. Στο 86 το πέναλτι για την ομάδα του προφήτη με τον Μελσάκο. Μελσάκο στην μπάλα στα δίχτυα και γίνεται το εθνικός προφήτης. Δόξα Γεραγωτού 3-0. Και έτσι σφραγίζει το εισιτήριο ο προφήτης για άλλη μια φορά. Στο 87 με 88 το γκολ. Να που σφραγίζει την νίκη ο εθνικός προφήτης. Φυσικά περιμένουν οι φίλοι του προφήτη να σφυρίξει το τελευταίο σφύριγμα στα επόμενα περίπου 2 με 3 λεπτά πριν ολοκληρωθούν τα 90. Όλα δείχνουν ότι ο προφήτης είναι αυτός που θα πάρει την νίκη απέναντι σε μια δυνατή Δόξα που ήρθε, ζητούσε τον γκολ αρκετή ώρα. Ο προφήτης ανέβασε την απόδοσή του, έφερε τα γκολ που ζητούσε για να σφραγίσει τη μεγάλη νίκη σήμερα. Ένα λεπτό πριν τα 90, στο 89 μπήκαμε. Σιγά θα έχουμε καθυστερήσει, είχαμε τις διακοπές εκεί με την κύριο Μαδίτση να διακόπτει δύο φορές το παιχνίδι. Ο Κότσιος είναι αυτός που προσπαθεί να κόψει εδώ τώρα. Κιζηρίδης στο σουτ, θα πέσει ο Σιάκας στην κλειστή εστία του στο 90. Να δούμε τώρα εδώ, περιμένουν οι οπαδοί του προφήτη να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγάλη πρόκληση της ομάδας. Παπαδημητρίου προσπαθεί να διώξει, θα κλέψουν οι παίκτες του προφήτη. Και πάλι εδώ τώρα σε αντεπίθεση, μπαλιά, έρχεται εκεί ο Δελίσκε που κάνει το 4-0. Σηκώνει τη σημαία του, διακόπτεται, ακυρώνεται το γκολ. Σε θέση offside ο Δελίς δεν μετράει το γκολ στο 91. Πανηγύρισαν εδώ οι φίλοι του προφήτη το γκολ. Τώρα θα γίνει και επόμενη αλλαγή για τον προφήτη. Περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα. Οι οπαδοί του προφήτη να πανηγυρίσουν τη μεγάλη πρόκληση της ομάδας τους στα σαλόνια της Β' αεραιτεχνικής κατηγορίας.
στην άνοδο του φετινού πρωταθλήματος που συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παπαδόπουλο να βγαίνει να μπλοκάρει την μπάλα. Κάρτας αλλάζει την μπάλα. Κάρτας και πάλι γίνεται το 1-2. Το κόψιμο της μπάλας εδώ με τον Παύλου να προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Όλα αυτά στο 92 με 93. Βγάλε και μένα λίγο. Περιμένουμε φυσικά το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού. Εδώ στο γήπεδο του Προφήτη, εθνικός προφήτης Δόξας Γερακαρούς. Τρία μηδέν. Ο Μπάλτης, ο Βαγγέλης στο 20 άνοιξε το σκορ για τον Προφήτη, έκανε το 1-0. Ήρθε το 2-0 από τον Μπάλτη τον Μίλτο στο 70. Στο 80 με ωραία εκτέλεση πέναλτι. Μπερτσάκο σκόραρε και έκανε το 3-0. Μια που προηγείται εδώ ο Προφήτης τώρα. Όλα αυτά στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις είμαστε. Στα 5 περίπου λεπτά που έδωσε ο κύριος Μαδίτσης. Περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού με τον Δελή εδώ να κατεβάσει την μπάλα. Λύσεις να κάνει την σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες της Δόξας. Έχουμε φάουλ τώρα. Σε ένα ακόμα καλό σημείο για τον Προφήτη. Είναι ο Κότσιος εκεί. Ο Μπάντης θα εκτελέσει. Μπάλα ο Παπαδόπουλος. Αποκρούς σταθερά με τον Παύλου να εκτελεί. Διώξουμε της μπάλας στο 94 με 95. Κάμια μικρή ένταση, το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ με τον Κάρκα να προσπαθεί να περάσει μέσα από τρεις παίκτες. Ο Κάρκας επιμένει, ανοίγει πολύ την μπάλα, μπάλα εκτός. Ο κύριος Μαδίτσης κοιτάει το ρολόι του. Περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτή του αγώνα. Φίλοι του Προφήτη να πανηγυρίσουν αυτό το μεγάλο, μεγάλη πρόκληση της ομάδος. Άνοδο στην Β' ερασιτεχνική κατηγορία. Thank you.
Εντάξει, να πάω από εδώ. Ο Κυριακίδης είναι αυτός που κόβει εκεί την μπάλα με τον προφήτη να έχει την Ζηρίδης τώρα. Ζηρίδης εδώ για την δόξα και η Ζηρίδης περνάει η μπάλα εκτός. Ο Σιάκας βγήκε από την νηστεία του. Όλα αυτά στο 96 με 97, 6 λεπτά καθυστερήσεις. Λογικό είναι, φυσικά είχαμε τις διακοπές. Και κάπου εδώ το τελευταίο σφύριγμα. Εθνικός προφήτης Δόξας Γερακαρούς. 3-0, μεγάλη πρόκριση για τον προφήτη. Εδώ πανηγυρίζεται από τους φανατικούς φίλους. Μεγάλη προσπάθεια που έκανε η ομάδα στην φετινή πορεία του πρωταθλήματος. Λοιπόν, τα πανηγύρια ξεκινούν, η εικόνα μιλάει μόνη της. Εμείς κάπου εδώ κλείνουμε την περιγραφή μας από το γήπεδο του προφήτη. Από μένα τίποτα άλλο, καλό σας βράδυ. You mean